Επιτρέψτε μου στην αρχή να απευθύνουμε ένα χαιρετισμό για τη συγκλονιστική, μαζική και μεγαλειώδη συμμετοχή του λαού μας και της νεολαίας στις απεργιακές συγκεντρώσεις από άκρη σ' άκρη σε όλη τη χώρα χθες. Ένα απέραντο ποτάμι οργής και αγώνα για να μην επιβληθεί η σιωπή, για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη, για να έρθει η προστασία της ζωής του λαού στο προσκήνιο κόντρα στην εγκληματική πολιτική του κέρδους, αλλά και κόντρα στο οργανωμένο σχέδιο καταστολής της κυβέρνησης απέναντι στις δίκαιες αντιδράσεις και δίκαια αιτήματα του λαού μας και της νεολαίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο, το πρώτο κομμάτι, το πρώτο μέρος του, που αφορά τη δημιουργία νομικού προσώπου ή αν θέλετε τη νέα μορφή του ογκολογικού τμήματος, την απόσχησή του από τα νοσοκομεία παιδών και τη δημιουργία νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, τοποθετηθήκαμε, είναι μία μορφή που έρχεται να εξασφαλίσει, έρχεται σε συνέχεια φυσικά, δεν είναι κεραυνός στην ιδρία, έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων πολιτικών επιλογών και των προηγούμενων κυβερνήσεων, του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας φυσικά, νοσοκομείων ή τμήματων όπως αυτό νοσοκομείων, που μετατρέπονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να επιταχυνθεί η προσαρμογή τους των δημόσιων, των κατ' όνομα δημόσιων πλέον μονάδων υγείας, στους κανόνες της επιχειρηματικότητας και της εμπορευματοποίησης των εργασιών τους. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα μιλάμε πλέον για ένα κέντρο, το οποίο θα χρηματοδοτείται από τη φορολογία του λαού για το προσωπικό του, μέσω του Υπουργείου Υγείας, θα αποζημιώνεται από τον λαό για τις εργασίες του, έμεσα μέσω του ΕΟΠΗ ή άμεσα για τις λεγόμενες ή αναφερόμενες μάλλον σχετικές ιατρικές πράξεις που αναφέρονται στο νομοσχέδιο. Όμως το πεδίο της έρευνας και των μελετών στους ασθενείς που θα περιθάλπτει το κέντρο αυτό θα αποτελεί ιδιοκτησία του ίδιου του κέντρου, αλλά και των φαρμακοβιομηχανιών που θα τις αγοράζουν. Αντιστοιχεί στην πολιτική, φυσικά και της, όπως είπα και στην αρχή, και της σημερινής κυβέρνησης που διαμορφώνει τις δημόσιες μονάδες υγείας ως αυτοχρηματοδοτούμενες οικονομικές μονάδες. Έτσι λοιπόν μπορεί να είναι υπό τον έλεγχο του Δημοσίου ή αν θέλετε και οι ίδιες οι δημόσιες μονάδες υγείας να έχουν στον τίτλο τους το Δημόσιο, αλλά λειτουργούν με τους κανόνες εδώ και χρόνια, με τους κανόνες της επιχειρηματικότητας και με πλήρη εμπορευματοποίηση των εργασιών τους. Μάλιστα είπα και στην πρώτη συνεδρίαση ότι ακριβώς αυτό η μορφή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου σε αυτό το σύστημα και σε αυτή την εξέλιξη, αν θέλετε, εξέλιξη και στο ζήτημα της υγείας, στην κατεύθυνση δηλαδή εμπορευματοποίησης και επιχειρηματοποίησης, είναι και μπαίνει και εμπόδιο αυτό ο χαρακτήρας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου προς την κατεύθυνση περαιτέρω δηλαδή εμπορευματοποίησης και επιχειρηματικής λειτουργίας των δημόσιων μονάδων υγείας. Και ακριβώς αυτά τα κριτήρια και τις οδυνηρές επιπτώσεις της ιδιωτικοποίησης των μονάδων υγείας, δηλαδή το κριτήριο της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας στη λειτουργία τους, είναι το αποτέλεσμα της εγκληματικής πολιτικής στην περίπτωση των τρένων στα Τέμπη, που και εκεί αποδείχθηκε ότι τα ίδια κριτήρια, μετά από τόσα χρόνια αφού ορίμασαν κατά κάποιον τρόπο να το πούμε έτσι, δημιούργησαν το πολύ νεκρό έγκλημα. Ακριβώς πρόκειται για κριτήρια ανάπτυξης αυτού του σάπιου συστήματος, που οι λαϊκές ανάγκες, όπως η ανθρώπινη ζωή, αλλά και η ανθρώπινη ζωή μάλλον, μπαίνουν στη ζυγαριά του κόστους ωφέλους. Υπέρ όμως ποιών, των επιχειρηματικών ομίλων. Και με αυτά τα υλικά έχει συγκροτηθεί και το μέρος του νομοσχεδίου που αφορά το ογκολογικό κέντρο, το οποίο η λειτουργία θα έχει στον τομέα του της ίδιας αντιλαϊκής κατεύθυνσης αποτελέσματα. Αναφορικά με το τρίτο μέρος του νομοσχεδίου, τα άρθρα στην πλειοψηφία τους αφορούν χρονικές παρατάσεις προηγούμενων ρυθμίσεων. Οι διατάξεις αυτές των οποίων παρατείνεται η ισχύ τους αντιστοιχούν ακριβώς στην πολιτική εμπορευματοποίηση των εργασιών των δημόσιων μονάδων υγείας
ενίσχυση τις επιχειρηματικές τους λειτουργίες και ταυτόχρονα ενίσχυση των επιχειρηματιών στον χώρο της υγείας και του φαρμάκου. Άλλωστε αυτός ο προσανατολισμός αποτυπώνεται και στον πρόσφατο νόμο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη με την επέκταση της επιχειρηματικής δράσης εντός και εκτός των δημόσιων νοσοκομείων. Έτσι λοιπόν και με αυτά τα πρόσθετα μέτρα ή αν θέλετε την παράταση αυτών των πρόσθετων μέτρων ουσιαστικά δεν προστίθεται προσωπικό στις δημόσιες μονάδες υγείας αλλά ξαναπροσλαμβάνονται επικουρικοί των οποίων λήγει η σύμβασή τους, άλλοι υγειονομικοί με τετράμινες συμβάσεις ξαναπροσλαμβάνονται μέσω της ανανέωσης της σύμβασης, προσλαμβάνονται συνταξιούχοι γιατροί και καλά κρατεί το σύστημα των μετακινήσεων των εργαζομένων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων από υποστελεχωμένες μονάδες που εργάζονται σε άλλες που είναι ακόμα περισσότερο υποστελεχωμένους και παράλληλα συνεχίζεται η εφαρμογή του μέτρου της εργασίας με δελτία παροχής υπηρεσιών, αντίστοιχα αξιοποίηση ειδικευμένων υγειονομικών μέσων της παράτησης της παραμονής τους στις μονάδες υγείας με όρους ειδικευόμενων κτλ. Θεωρούμε λοιπόν ότι το γεγονός δηλαδή ότι διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις αλλά και κατά την περίοδο της τρίχρονης πανδημίας οι δημόσιες υποδομές, η στελέχωσή τους, ο εξοπλισμός τους παραμένει πολύ πίσω από τις λαϊκές ανάγκες που διαρκώς συσσωρεύονται και επεκτείνονται είναι απόδειξη ακριβώς των επικίνδυνων ορίων για τη λαϊκή υγεία που προαπαιτεί ακριβώς αυτός ο δρόμος ανάπτυξης, ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης, η καπιταλιστική οικονομία. Αυτή είναι η αιτία στην οποία ταυτίζονται όλα όμως τα άλλα κόμματα, όλα τα αστικά κόμματα, είτε από θέση συμπολίτευση είτε από την αντιπολίτευση. Με αποτέλεσμα η λαϊκή υγεία να περιορίζεται στα βασικά πακέτα, οι όροι δουλειάς των υγειονομικών να επιδεινώνονται συνεχώς και ταυτόχρονα να ενισχύεται η ιδιωτική επιχειρηματική δράση. Με την ενίσχυση φυσικά της επιχειρηματικής λειτουργίας των δημόσιων μονάδων υγείας και την εμπορευματοποίηση των εργασιών τους. Επομένως, τα άρθρα του νομοσχεδίου δεν απαντούν στις ανάγκες της λαϊκής υγείας, σχετίζονται κυρίως με αντιλαϊκές ανατροπές και με ευκαιρία την πανδημία και όχι μόνο. Πρόκειται λοιπόν για ανατροπές που αποτελούν συνέχεια ανατροπών των προηγούμενων κυβερνήσεων που και η παρούσα κυβέρνηση ή οι προηγούμενες κυβερνήσεις πάτησαν στις ανατροπές των προηγούμενων και πάει λέγοντας το ένα χέρι νύβει τ' άλλο που λέμε και η κατάσταση για το λαό μας συνεχώς επιδεινώνεται και στο κομμάτι της υγείας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.